Θέλω να πω ότι ό,τι θα ακούσετε σε αυτό το σύντομο διάστημα των 20 λεπτών συνιστά μια πρώτη δημόσια παρουσίαση στην Ελλάδα ενός τμήματος μιας έρευνας η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Οξφόρδη και αφορά στην Αθήνα στα χρόνια του 1830. Υποστηρίζει αυτή η έρευνα ότι ορισμένες λεπτομέρειες, το λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών, του αρχικού σχεδιασμού της πρωτεύουσας την καθιστούν, πιστεύω ότι θα έπρεπε να την καθιστούν, πέραν της παγκόσμιας ακτινοβολίας της, κορονίδα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων μεσαίου μεγέθους, οι οποίες γνώρισαν την ίδια εποχή επεκτάσεις του μεσαιωνικού τους πυρήνα, όπως ήταν οι Βρυξέλλες, οι Βαρκελόνοι, οι μικρότερες όπως το Μάιντς κτλ. Αφετηρία μας είναι η Κρυμαία στα 1838. Υπάρχει μια κλίμακα την οποία θα κατεβούμε και μια κλίμακα χρονική την οποία θα ανεβούμε. Θα κατεβούμε από το 1838 στο 1830 με 25 και θα την ξανανεβούμε την ίδια κλίμακα πάλι μέχρι το 1838, περνώντας όμως από διαφορετικές τοποθεσίες. Κρυμαία λοιπόν στα 1838, σε μια μαγευτική τοποθεσία, 500 περίπου μέτρα πάνω από τη θάλασσα και σε ένα φυσικό περιβάλλον μεσογειακού χαρακτήρα, η τσαρίνα Αλεξάνδρα είχε ζητήσει από τον Καρλ Φρίντριχ Σίνκελ να σχεδιάσει για την ίδια και τον τσάρο Νικόλαο μια κατοικία. Η τσαρίνα ήταν αδελφή του διαδόχου του θρόνου στην Προυσία και ο Σίνκελ ήταν ο αρχιτέκτον της αυλής της Προυσίας. Ήταν υψηλόβαθμο μέλος του κρατικού μηχανισμού και ήδη διάσημος τόσο για το πραγματοποιημένο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό του έργο στο Βερολίνο, κυρίως μετά την Ναπολεόντια κατοχή, όσο και για την απήχηση που είχαν οι θεωρητικές του αντιλήψεις στον πνευματικό κόσμο της Ευρώπης του ρομαντισμού. Την πρότασή του, η οποία διεκδικεί επάξια μια θέση στις σελίδες της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, τουλάχιστον από τις αρχές του 19ου αιώνα και μετά, φρόντισε ο Σίνκελ ανέλπιστα να ενσωματώσει στα δύο επίπεδα που καταλαμβάνουν τα τσαρικά ενδιαιτήματα ένα εκτεταμένο μουσείο της Κρυμαίας και των επαρχιών του Καυκάσου. Από λειτουργική και νοηματική άποψη ήταν ως εάν αυτός ο αρχιτέκτονας επεδίωκε την υποχρεωτική όσμωση της καθημερινής ζωής του ηγεμόνα με την καθαρτική ακτινοβολία των πολιτισμικών εκφράσεων. Για το ιστορικό και μόνο να σηκωθεί ότι η τσαρίνα απέρριψε την πρόταση. Αλλάζουμε τόπο και κατεβαίνουμε τη χρονική κλίμακα ώστε να φτάσουμε στα 1834, 4 χρόνια μετά δηλαδή, στον Σίνκελ και πάλι, με αφορμή ένα ερώτημα που είχε βάλει ένα μέλος της Βασιλικής Αυλής ως προς το ποιο είναι το ιδεώδες στην αρχιτεκτονική. Ο Σίνκελ απάντησε με αυτό το αιρετικό ή βλάσφημο ή κατά άλλους ιερό ή θεϊκό, μπορείτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε, σχέδιο βασιλικών ανακτόρων επάνω στον βράχο της Ακρόπολης. Οι πολλαπλές αναλύσεις που έχει δεχθεί αυτό το σχέδιο έχουν κινηθεί από τον σχολιασμό της διάταξης των επιμέρους χώρων των βασιλικών διαιτημάτων σε σχέση με τα μνημεία της Ακρόπολης έως τις αυτονόητες φυσικά αρνητικές επισημάνσεις ως προς την δέσμευση του Ιερού Βράχου από ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό συγκρότημα. Στο σχέδιο αυτό θα επανέλθουμε συνέχεια, εισάγοντας μια λανθάνουσα αντίληψη, η οποία ενδεχομένως κατά τον Σίνκελ συνόδευε αυτή την πρόταση και δεν έχει επισημανθεί ως τώρα. Συνεχίζοντας την καθοδική πορεία στην κλίμακα του χρόνου, φτάνουμε στα 1830, στο Βερολίνο, και ειδικότερα στην πλατεία Lustgarten, κεντρικό Βερολίνο. Εκείνη τη χρονιά έγιναν τα εγγένεια του Neues Museum, δηλαδή του νέου μουσείου. Τώρα είναι το παλαιό μουσείο.
του εμβληματικού κτιρίου του Σίνκελ στην πλατεία Λουστκάρτεν, ακριβώς απέναντι από τα ανάκτορα. Το μουσείο είναι επάνω, τα ανάκτορα φαίνονται στο κάτω μέρος της εικόνας. Η ιστορία της κατασκευής αυτού του μουσείου, ωστόσο, πάει πίσω σε βάθος περισσότερο από 10 χρόνια. Ούτε η θέση του νέου μουσείου, ούτε αν θα είναι ένα αυτοτελές κτίριο εκείνο το οποίο θα στεγάσει τη Βασιλική Συλλογή Ζωγραφικής και Γλυπτικής, ήσαν δεδομένα. Το αντίθετο, η έκθεση των εργοτέχνης προοριζόταν αρχικά να γίνει για λόγους οικονομίας που επέβαλαν τα οικονομικά της αυλής, σε μια επέκταση του κτηρίου της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών που βρισκόταν στην κεντρική λεωφόρο Unter den Linden, κάτι που ο Σίνκελ είχε καταρχήν συμφωνήσει με την πρόταση αυτή. Αργότερα όμως, περιέργως, άλλαξε γνώμη και πολέμησε φανατικά αυτή τη λύση. Η νέα πρόταση την οποία εισηγήθηκε αφορούσε σε ένα νέο αυτοτελές κτίριο απέναντι ακριβώς από τα ανάκτορα, σε έκταση η οποία μάλιστα θα έπρεπε να ανακτηθεί ως δομήσιμη επιφάνεια με μια εκτεταμένη αναδιάταξη καναλιών του Σπρέε, του κεντρικού ποταμού που διασχίζει το Βερολίνο, σε αυτήν την περιοχή. Η βασιλική έγκριση στην αντιπρόταση του Σίνκελ δεν δόθηκε παρά ύστερα από επίμονες προσπάθειες του αρχιτέκτονα της αυλής, στηριγμένες σε οικονομικά και τεχνικά επιχειρήματα, αλλά και στην διπλωματική του οξυδέρκεια. Το μουσείο συσχετίζει μια δομική καθαρότητα, όπως νομίζω φαίνεται και από την εικόνα, με την κλασική ελληνική αρχιτεκτονική. Η πρόσωψη σχεδιάστηκε στα πρότυπα της αρχαιοελληνικής στοάς, αν και τίποτε απολύτως δεν υπήρχε πραγματοποιημένο σαν ανασκαφή σε σχέση με μια αθηναϊκή ή ελληνική αρχαία στοά. Αυτή η στοά φέρει 18 ιωνικές κολόνες πάνω σε ένα υπερυψωμένο βάθρο. Αναμφίβολα, αυτή η λιτή σύνθεση προσκαλούσε τον κάτοικο ή τον περαστικό να επισκεφθεί το κτίριο, να το οικειοποιηθεί και να επικοινωνήσει με το περιεχόμενό του. Να συμβάλλει δηλαδή το ίδιο το κτίριο στην πνευματική καλλιέργεια του επισκέπτη. Αυτή όμως ήταν κατά τον Φίχτε και η αποστολή κάθε διανοούμενου. Να συμβάλλει δηλαδή με τον τρόπο που μπορούσε ο ίδιος, ο διανοούμενος, στην αυτοολοκλήρωση του ατόμου. Αυτή η αυτοολοκλήρωση ήταν μια απόλυτη αλήθεια στο ρομαντικό κίνημα στη Γερμανία του 19ου αιώνα και διατρέχει τις φιλοσοφικές δέλτους πάρα πολλών επιφανών φιλοσόφων αυτής της εποχής. Αυτή η ολοκληρωμένη ατομική παρουσία ήταν εκείνη η οποία θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί σε αυτό που ονομαζόταν τότε κράτος. Προκύπτει έτσι ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης του μουσείου, του Σίνκελ. Πρόκειται για την αντίστοιξη με το απέναντι κτίριο των ανακτόρων. Αντιπαραβολή δηλαδή της κλειστής μορφής της έδρας του ηγεμόνα και της απόλυτης εξουσίας, την οποία βλέπετε να αχνοφαίνεται στο βάθος της εικόνας, με την ανοιχτή μορφή που προσυδειάζει στον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτισμικής ακτινοβολίας. Συγκρατούμε αυτή την παρατήρηση γιατί αμέσως στη συνέχεια, κινούμενοι στην κλίμακα του χρόνου κατά την αντίθετη τώρα φορά, από κάτω προς τα πάνω, θα αναζητήσουμε αντίστοιχες συσχετήσεις στην περίπτωση της Αθήνας. Δύο περίπου χρόνια μετά τα εγγένεια του νέου μουσείου του Βερολίνου, συντασσόταν ένα πρωτόλιο σχέδιο της Αθήνας, το επωνομαζόμενο και σχέδιο του Βερολίνου. Μία πρόδρομη μορφή του τελικού σχεδίου, το οποίο υποβλήθηκε στην κυβέρνηση του Όθωνα τον επόμενο χρόνο, το 1833. Αυτό το σχέδιο εντοπίστηκε το 1979 στα κρατικά αρχεία του Πότσταμ. Αυτά τα αρχεία έχουν παραλάβει όλο το υλικό της βασιλικής αλληλογραφίας και οτιδήποτε έχει διακινηθεί. Επομένως, η εμπλοκή του Σίνκελ, ο οποίος προφανώς είναι εκείνος ο οποίος έδωσε αυτό το σχέδιο στους ταγούς της εξουσίας, είναι δεδομένη. Το σχέδιο ανυπόγραφο είναι σχεδιασμένο με συνική μελάνη και χρωματισμένο, και δεδομένου ότι
Τότε ακόμη, είμαστε γύρω στο 1831-32, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η ακριβής τοπογράφηση του υφιστάμενου ιστού της Αθήνας από τους Κλεάνθ και Σάουβερ, τους κατά τεκμήριο συντάκτες του πρώτου σχεδίου της Αθήνας. Η προτινόμενη εδώ Νέα Αθήνα έχει τεχνιέντος, όπως βλέπετε, αποκτήσει ως τοπογραφικό υπόβαθρο ένα τμήμα του αντίστοιχου τοπογραφικού χάρτη σχεδίου του Λίκ, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο βιβλίο του τελευταίου, The Topography of Athens 1821. Δηλαδή, κάποιος έσκισε τη σελίδα από το βιβλίο του Λίκ, έκοψε το κομμάτι που δεν τον ενδιέφερε, έδειχνε ίσως πράγματα που θα ενδιαφέραν μόνο τον κύριο Πλάντζο, και άφησε να μείνει εκείνο το υπόβαθρο, στο οποίο θα μπορούσε να προσφέρει την εικόνα που χρειαζόταν, βάζοντας τις χαράξεις του καινούργιου σχεδίου. Σε αντίθεση με τις υφιστάμενες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις ως προς την πατρότητα του σχεδίου του Βερολίνου, οι οποίες αφήνουν το ζήτημα για ενδεχόμενη συμμετοχή του Σίνκελ, το αρχιτέκτονα της αυλής, ανοιχτό, πιστεύω ότι αυτή η συμμετοχή, η παρέμβαση, αν θέλετε, πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η διερεύνηση της προσωπικότητας του Σίνκελ και της μεταβολής του χαρακτήρα του στον χρόνο και όχι μόνον, υπερκαλύπτουν τις ελείπουσες γραπτές πηγές σε αυτό το θέμα. Και ειδού γιατί. Για 30 περίπου χρόνια ο Σίνκελ είχε συνδεθεί με τον Βίλχελμ φον Χούμπολτ, με στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση. Ο Χούμπολτ ήταν ιδρυτής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, ήταν σπουδαίος διπλωμάτης, πολιτικός, φιλόσοφος και πολύ δεινός γλωσσολόγος. Με το τέλος της Ναπολεόντιας κατοχής, ο Χούμπολτ εξέφραζε τις προσδοκίες μιας μερίδας της προσεκής κοινωνίας για τη σταδιακή μετάβαση από το καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας σε προοδευτικές μορφές αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης. Από την άλλη, η δεκαετία που διέρευσε από το 1825 μέχρι το θάνατο του Χούμπολτ στα 1835, υπήρξε για τον Σίνκελ μια περίοδος ιονή πολιτικής ορίμανσης ως προς την ανάγκη φιλελευθερωποίησης της εξουσίας. Αν όμως ο Χούμπολτ είχε κάποτε τη δυνατότητα να παραιτηθεί από κέρια κυβερνητική θέση που κατήχε ως μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας, στον Σίνκελ, που ήταν ήδη στενά δεμένος με την αυλή και είχε μηδενικές προσωπικές πολιτικές διεξόδους, η εσωτερήκευση του status quo γινόταν όλο και περισσότερο ασφυκτική, πιθανόν αδιέξοδη, αν ο ίδιος δεν κατέφευγε στην αρχιτεκτονική σκέψη, το μόνο του όπλο. Θα παρευληθεί μια σύντομη αναφορά τώρα στο σχέδιο της Αθήνας, το οποίο εγκρίθηκε, όπως σας είπα, από την κυβέρνηση του Όθωνα τον Ιούλιο του 1833. Έχετε αριστερά ένα σχέδιο της Αθήνας στα τέλη του 19ου αιώνα, λίγο πριν αποκτήσει το καινούργιο της σχέδιο. Και επομένως μια εικόνα η οποία, όπως είχα δείξει σε παλιότερες έρευνες, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Η επιφάνεια της πόλης στα τέλη του 19ου αιώνα είναι ακριβώς η ίδια, με μικρές αποκλίσεις, με την επιφάνεια που είχε αυτή η πόλη στην αρχή της Οθωμανικής κατοχής, δηλαδή πριν 4 περίπου αιώνες. Άλλωστε, μέχρι το 1456 η Αθήνα καταλάβανε μια εξαιρετικά μικρή έκταση, μια έκταση που ήταν στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης, ένα στενάδι και έφτανε μέχρι την Ρωμαϊκή αγορά. Δεξιά έχετε μια εικόνα του σχεδίου του 1833, το οποίο, όπως είπα και πριν, είναι γνωστό σχέδιο Κλεάνθους και Σάουβερτ. Και το οποίο προφανώς συγγενεύει με το προηγούμενο σχέδιο του Βερολίνου. Τα ανάκτορα διατηρούν την κυρίαρχη θέση τους, είναι πάνω στο κέντρο του φωτογραφίας στην κορυφή αυτού του τριγώνου, όπως επίσης και το τρίβιουμ, δηλαδή αυτοί οι τρεις άξονες οι οποίοι εκπορεύονται από τα ανάκτορα προς τις τρεις κατευθύνσεις. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο σχεδίων, δηλαδή το σχέδιο του Βερολίνου και το σχέδιο που υποβλήθηκε προς έγκριση. Στο σχέδιο του Βερολίνου απουσιάζει η μεγάλης έκτασης κεντρική αγορά, σχήματος π, την οποία βλέπετε εδώ να είναι σχεδιασμένη ακριβώς κάτω από την πλατεία των ανακτόρων.
Ένα παρόμοιο εμπορικό συγκρότημα σχήματος ΠΗ είχε σχεδιάσει ο Σίνκελ το 1827 για το Βερολίνο, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Πάλι η αυλή κλάφτηκε του Σίνκελ ότι δεν έχουμε λεφτά κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήθελαν να λερωθεί η Unter den Linden με εμπορικές δραστηριότητες. Επομένως, με την πρόταση του Σίνκελ διαπιστώνουμε ένα σημαντικό στοιχείο της γραφής Σίνκελ, η οποία γραφή Σίνκελ ήρθε σαν ένδειξη στην πορεία ενός περίπου χρόνου ορίμανσης του πρωτόλιου σχεδίου του Βερολίνου, που σας έδειξα προηγουμένως, 1931-32, έως την επισημοποίηση αυτού του σχεδίου στα 1833. Τώρα, αυτό είναι ένα δύσκολο σχέδιο και καλώς ονομάζεται γεωμετρική ανατομία. Είναι σαν τις ακτίνες που βγάζουμε στους γιατρούς. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτε από ό,τι δείχνει, αλλά δείχνουν τα πάντα. Το ίδιο και αυτό το σχέδιο δείχνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά εσείς δεν καταλαβαίνετε πολλά πράγματα. Έχει όμως σημασία να παρατηρήσουμε όλοι μαζί τώρα ότι τα ανάκτορα και το τρίβιουμ συνιστούν πράγματι τον κεντρικό καμβά επέκτασης της πόλης και στις δύο περιπτώσεις. Ούτε τα ανάκτορα όμως φαίνεται ότι έχουν τυχαία θέση, αλλά ούτε και αυτοί οι τρεις περίφημοι άξονες που εκκινούν από τα ανάκτορα και κινούνται σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις φτιάχτηκαν για να προσφέρουν θέα, όπως έχει υποθεί. Αντίθετα, μια προσεκτική θεώρηση αυτού του σχεδίου, δίκη μιας γεωμετρικής ανατομίας, υποδεικνύει πολύπλοκες σχεδιαστικές χειρονομίες. Είναι επιλογές μιας εξαιρετικά όριμης σκέψης, η οποία πέρα από το συμβολικό επίπεδο, στο οποίο ήδη έχουμε κάνει αρκετές αναφορές έμεσες, η αρχιτεκτονική και η πολεοδομική σύνθεση βρίσκουν τη μέγιστη ενοιολογική τους όσμωση. Άλλωστε, ότι αυτός ο καμβάς είναι πολύ ισχυρός και καλά δομημένος, φαίνεται από το ότι αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι μόλις 10 χρόνια μεταγενέστερο του επισήμου σχεδίου που σας είπα προηγουμένως, παρά την ενδιάμεση μετακίνηση των ανακτόρων σε άλλη θέση, δηλαδή στη σημερινή θέση της Βουλής, κρατάει τη δυνατότητά του να λειτουργήσει ως κατευθυντήριος οργανισμός για όλη την εξέλιξη στην οποία θα επιδοθεί η Αθήνα στα επόμενα χρόνια. Βέβαια, από εκεί και πέρα, δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει κανείς ότι η επέκταση της πόλης, γιατί για επέκταση έχουμε να κάνουμε στη συνέχεια, πατάει πάρα πολύ σταθερά πάνω σε κάθε στοιχείο που κάθε επέκταση ευρωπαϊκής πόλης φρόντιζε να εξασφαλίσει πριν την επιχειρήσει αυτή την κίνηση της επέκτασης στο χώρο της. Δηλαδή, υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση των υφιστάμενων υποδομών. Οι υποδομές είναι η ίδρυυση, οι υποδομές είναι οι θέσεις των εμπορικών δραστηριοτήτων. Αλλά βασικά στοιχεία είναι και οι προσανατολισμοί. Όλα αυτά μπαίνουν στην υπηρεσία αυτής της επέκτασης και η Αθήνα θα προχωρήσει στο δρόμο της. Επίσης, ενδεικτικό του ίδιου ισχυρού καμβά είναι το ότι σε λίγο χρόνο μετά την πρώτη έγκριση του σχεδίου το 1833 και, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από τις παρινοδίες τις οποίες έφερε στην εικόνα της σχεδιασμού της Αθήνας το σχέδιο Κλέντσε, η πρώτη είναι οι βασικοί άξονες, όπως είναι η Ερμού, η Πανεπιστημίου και η Αιώλου που βλέπετε εδώ, βρίσκονται σε πορεία διάνοιξης και ορίμανσης. Αποκτούν τα πρώτα τους κτίρια, αποκτούν την πρώτη τους επαφή με τον δημόσιο χώρο. Το ιδιωτικός και ο δημόσιος χώρος εγγράφονται πλέον στις αντιλήψεις του Μάουερ και όχι του μεσαιωνικού παρελθόντος. Αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, διαλύουν κάθε ίχνος μυστηρίου ή ασάφειας ως προς την παρέμβαση Σίνκελ στην υπόδειξη κατευθυντηρίων προτάσεων στη Νέα Αθήνα. Ήταν μια παρέμβαση η οποία είχε δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, ήταν εξ αποστάσεως, αναγκαστικά, και δεύτερον, ήταν σιωπηλή. Αναγκαστικά εξ αποστάσεως, γιατί ο Σίνκελ ουδέποτε ήρθε στην Αθήνα. Και σιωπηλή, διότι ο Σίνκελ ως πρόσωπος αρχιτέκτονας της αυλής, είχε μια προφανή επιθυμία να παραμείνει τυπικά μέτοχος σε μια διαδικασία σχεδιασμού, για την οποία ούτε πρόσκληση είχε λάβει,
ούτε να εμπλακεί το επιτρεπόταν σε ζητήματα επί των οποίων την πρωτοβουλία κινήσεων σε πολύ λίγο διάστημα θα είχε σύντομα η αυλή της Βαυαρίας, κάτι το οποίο προφανώς ο Σίγκελ γνώριζε πολύ πολύ νωρίτερα από όταν το έμαθε η Αθήνα. Όπως έδειξε η έρευνα πραγματοποίησα, το πρόσωπο κλειδί στην Αθήνα που εξασφάλισε την διακριτική επικοινωνία των Κλάνθ και Σάουμπερτ στην Αθήνα με τον Σίγκελ στο Βερολίνο πρέπει να ήταν ο πολύς Γκέωργ Κρίστιαν Γκρόπιος, παλαιότερα δάσκαλος των παιδιών του Χούμπολτ, θείος του εξαιρετικά καλού φίλου και συνεργάτη του Σίγκελ επιθεωρητή στο Βερολίνο, Καρλ Γκρόπιος. Ο Γκρόπιος ο δικός μας της Αθήνας ήταν πρόξενος της Αυστρίας, ήταν δεινός διπλωμάτης, πολιτικός με πολύ ισχυρές δικτυώσεις προς την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων, αλλά όχι προς την πλευρά του Καποδίστρια και με πολύ καλές σχέσεις με τους προύχοντες της Αθήνας. Εικάζουμε ότι θα έπρεπε εκείνος να υπέδειξε στους προύχοντες της Αθήνας την ανάγκη έγκαιρη σύνταξη νέου σχεδίου, το οποίο θα διασφάλιζε πολλαπλασιαστική απόδοση γεωπροσόδου από την εντός πόλεων ακίνητη περιουσία τους. Άλλωστε, θα φελούνταν και ο ίδιος, διότι και ο ίδιος είχε πολύ μεγάλες εκτάσεις στην πλατεία Συντάγματος και στην πλατεία Ομονίας. Σύμπτωση είναι και οι δύο. Το μεγαλύτερο ίσως μέρος αυτής της ακίνητης περιουσίας είχε αποκτηθεί ήδη από το 1827-1830 με την αποχώρηση και των τελευταίων Τούρκων από την Αθήνα. Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό του σχεδίου του Βερολίνου που είχε περιληφθεί στα αρχεία του Πότσταμ. Ό,τι είχε προηγηθεί στο νέο Μουσείο του Βερολίνου μόλις λίγα χρόνια πριν, το 1830 όπως είπαμε, με το νέο Μουσείο της Πρωτεύουσας της Προσίας, εισάγοντας τη συμβολική αντίστοιξη της εξουσίας του ηγεμόνα με την πολιτισμική εφορία που ελέγχει και περιορίζει τις αυθαιρεσίες της πρώτης, επαναλήφθηκε με το νέο σχέδιο της Αθήνας. Οι χωρικές εκφράσεις του Neues Museum απέναντι από τα ανάκτορα στο Βερολίνο και των ανακτόρων του Όθαν απέναντι από την Ακρόπολη συνιστούν μια αγωνιώδη επιθυμία του πρώτου αρχιτέκτονα να υπακούσει στα κελεύσματα του Καντ και του Φίχτε, κυρίως του Δευτέρου, για τις υποχρεώσεις του διανοούμενου που σας ανέφερα προηγουμένως στα πλαίσια ενός διαιωνιζόμενου ευρύτερα απολυταρχικού καθεστώτος. Και λέω διαιωνιζόμενο γιατί μπορεί κανείς πολύ πρόχειρα να σκεφτεί μια κλίμακα από τους Δεκεμβριστές της Αγίας Πετρούπολης τα 1825 έως τις επαναστατικές κινήσεις στο ίδιο το Βερολίνο τα 1830 που ήταν απόϊχος των κινητοποιήσεων στο Παρίσι του 1830. Είναι βάσιμο συμπέρασμα τώρα ότι οι δύο επόμενες αρχιτεκτονικές εκφράσεις του Σίγκελ του 1834 και του 1838, φτάνουμε στην κορυφή της κλίμακας πάλι, εντείνουν αυτούς τους συμβολισμούς. Το πρώτο ήταν το σχέδιο για τα ανάκτορα του Όθωνα σε άμεση γυτνίαση με τα μνημεία της Ακρόπολης και το δεύτερο το σχέδιο για το ανάκτορο της Σαρίνας στην Κρυμαία, το οποίο εντασσόταν το οποίο ενσωμάτωνε το μεγαλειώδες μουσείο της Κρυμαίας και των περιφερειών του Καυκάσου. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η ερμηνεία αυτών των δύο ομάδων σχεδίων του Σίγκελ, ως προς το γιατί, το οποίο η σύγχρονη ιστοριογραφία δεν έχει απαντήσει, αυτός ο αρχιτέκτονας, ο ίδιος δηλαδή ο Σίγκελ, αποκαλούσε προς το τέλος της ζωής του δείγματα ανώτερης αρχιτεκτονικής προορισμένα να πραγματοποιηθούν. Στην κατάσταση φθήνουσας υγείας και υπερβατική σκέψη στην οποία βρισκόταν στα τελευταία χρόνια, θεωρούσε στην δική του ενσυναίσθηση αυτές του τις προτάσεις ως ήδη κατασκευασμένα έργα. Ταυτόχρονα γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση, όπως έχει υποστηριχθεί από σύγχρονους αθηναίους ιστοριογράφους, ότι μεταξύ των δύο προτάσεων Σίγκελ για τη θέση των ανακτόρων, δηλαδή εκτός Ακρόπολης και μέσα στην Ακρόπολη, υπάρχει κάτι το ασύμβατο. Πέραν της συγγενείας τους, κάθε μία από αυτές τις προτάσεις προέκυψαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Ποτέ δεν συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το μικρό επίμετρο. Το ανάκτορο στην Κρυμαία κρύβει μια οικοδομική λεπτομέρεια. Και τώρα είσαστε υποχρεωμένοι να δείτε τη μαγεία της κίνησης του Σίγκελ στο χώρο από την ευρύτερη κλίμακα, την κλίμακα της πόλης και την αναδιάταξη των καναλιών του Σπρέ, στην οικοδομική λεπτομέρεια του πώς μπορείς να
τακτοποίηση στη συσχέτιση μιας μεγάλης γυάλινης επιφάνειας με έναν ιονικό κίωνα. Όλη η λεπτομέρεια αυτού του σχεδίου που μας προσφέρει ο Σίνκελ βρίσκεται μόνο επειδή κρύβει μια οικοδομική λεπτομέρεια στην άκρη κάτω δεξιά αυτού του σχεδίου. Δεν έχω κόψει εγώ τίποτα, έτσι είναι το σχέδιο. Είναι εμφανές ότι υπάρχει κάποιος οριχάλκινος ή οτιδήποτε άλλο αρμός ο οποίος επινοείται προκειμένου να εξασφαλίσει αυτήν την συσχέτιση. Καταλαβαίνετε ότι ο κίωνας έχει μείωση και ένταση και καταλαβαίνετε ότι αυτή η συνάφεια θα έπρεπε να πετύχει. Θα έπρεπε να πετύχει ώστε να μπορεί αυτή η οικοδομική λεπτομέρεια να επαναληφθεί στην αναπτυσσόμενη βιομηχανικά και ταχύτατα βιομηχανικά παρουσία εκείνης της εποχής σε μια τυποποίηση, ώστε να μπορεί αυτό το πράγμα να επαναληφθεί. Και το μεγάλο γυαλί, η μεγάλη γυάλινη επιφάνεια αυτή την εποχή είναι μια πρωτοπορία. Είναι μόλις έχει βρεθεί αυτή η ικανότητα να παράγεις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Το μεταλλικό στοιχείο λοιπόν προσαρμογής έπρεπε να παρακολουθήσει και τη μείωση και την ένταση του κίωνα σε όλο το ύψος, αλλά και τις σύνθετες σκοτίες της βάσης και του κιονοκράνου. Και εδώ έρχεται η έκπληξη. Αυτό ακριβώς προσπάθησε να επιλύσει και να εφαρμόσει ο Λίσανδρος Καφτατζόγλου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα κάπου 30 χρόνια αργότερα. Μόλις δηλαδή 30 χρόνια αργότερα. Εισάγοντας αυτή τη σχέση γυάλινων επιφανειών και ιονικών κιώνων μπροστά από την αίθουσα τελετών στον επάνω όροφο του κεντρικού κτηρίου. Και εν μέρει τα κατάφερα. Αν εξαιρέσει κανείς κάποιες λεπτομέρειες στη βάση και στο κιονόκρονο, που εκεί ο Καφτατζόγλου δεν μας τα είπε και πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει από όλους τους αρχιτέκτονες οι οποίοι τόλμησαν να ασχοληθούν λίγο με αυτές τις υποδείξεις του Σίνκελ, είναι ο μόνος ο οποίος τόλμησε την κατασκευή, έκανε κάποιες συμβιβασμούς και στη βάση της κολόνας και στο κιονόκρονο, αλλά εξασφάλισε αυτήν την αρμονία στη σύνθεση την οποία μας προσφέρει σήμερα. Συμπτωματικά αυτή η σχεδιαστική λεπτομέρεια παραμένει άγνωστη σχεδόν σε όλους, όσο παραμένει και στους πολλούς αδύνατη η συμμετοχή του Σίνκελ στο σχεδιασμό της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Αν ήταν να παραφράσω τον κατά ένα αιώνα προγενέστερο του Σίνκελ, Σερ Κρίστοφερ Ρεν στο Λονδίνο, νομίζω ότι θα μπορούσε να πει κανένας, αν αναζητάτε τον Σίνκελ, κοιτάξτε τριγύρω σας. Ευχαριστώ.